Κύριε Υπουργέ, πάτε να μας τρελάνετε τελικά. Λέτε, το βασικό είναι αν πληρώνει ο κόσμος ή όχι. Καλά σοβαρολογείτε. Δεν πληρώνει. Δεν πληρώνει με την εφορία. Τον έχετε την άξη. Τον έχετε την άξη. Και φόρους παραπάνω και μικρότερο εισόδημα. Δεν πληρώνει με ίδια συμμετοχή. Δεν πληρώνει στα ασφαλιστικά ταμεία εισφορά για την υγεία. Τι δεν πληρώνει. Ένα και δεύτερον, αυτό δεν είναι δωρεάν. Το πληρώνει το κράτος στους ιδιώτες και τα ασφαλιστικά ταμεία. Αντί λοιπόν για να ενισχύσει το τζίρο τους και την κερδοφορία τους. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και υποβαθμίζεται το δημόσιο τομέα για να μπορεί να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο ο ιδιωτικός και να εξυπηρετηθεί η κερδοφορία. Άρα εσείς στηρίζετε και η κυβέρνησή σας και οι προηγούμενες κυβερνήσεις τα συμφέροντα των ιδιωτικών εταιριών και την κερδοφορία τους. Όπως το κάνει και την εποχή της πανδημίας, όπου εκτινάχθηκε ο τζίρος και η κερδοφορία αυτών των ιδιωτικών ιατριών. Άρα λοιπόν, κύριε Υπουργέ, για να το ξεκινήσουμε από την αρχή, ποια είναι η αιτία του προβλήματος στα ζητήματα της υγείας και στο φάρμακο συνολικά? Η εμπορευματοποίηση είναι. Αυτό το οποίο έχετε ως κυβέρνηση Ευαγγέλιο και εσείς και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα. Η εμπορευματοποίηση της υγείας είναι. Είτε αυτή αφορά το δημόσιο τομέα, είτε το ιδιωτικό τομέα πολύ περισσότερο. Γιατί κοιτάξτε, δεν μπορεί ακόμη και ο δημόσιος τομέας να ήταν αποκλειστικά και μονοπόλιο, η υγεία να μην ήταν εμπόρευμα σε συνθήκες καπιταλισμού. Θα ήταν εμπόρευμα ακόμη και αν το κράτος παρήχε ολοκληρωτικά την υγεία. Γιατί θα ήταν εμπόρευμα? Γιατί είναι πολύ απλό. Σε μια καπιταλιστικά οργανωμένη κοινωνία και τα νοσοκομεία και ο κρατικός τομέας θα ήταν υποχρεωμένα. Οι υποδομές πώς θα γινόσανται? Από τους εργολάβους, τις ιδιωτικές εταιρείες. Τι λέει σήμερα το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος? Δεν μπορώ, λέει, να προχωρήσω στις δωρεές γιατί έχουν αυξηθεί οι απαιτήσεις των εργολάβων. Ένα κρατούμενο αυτό. Δεύτερον, τα μηχανήματα πού θα τα προμηθευόσατε? Από πολυεθνικές εταιρείες. Τα φάρμακα, τα αναλώσιμα, τις προμήθειες συνολικά. Να λοιπόν, γιατί ακόμη και αποκλειστικός δημόσιος τομέας, πάλι υγεία θα ήταν εμπόρευμα στον καπιταλισμό. Και βεβαίως πολύ περισσότερο γίνεται εμπόρευμα και διευρύνεται αυτό όταν υπάρχει και ο ιδιωτικός τομέας. Έτσι λοιπόν, στον καπιταλισμό γενικά η υγεία είναι πάντοτε εμπόρευμα και όχι αγαθό. Δεν πρόκειται ποτέ να είναι αγαθό προς όφελος όλου του λαού. Και από αυτή την άποψη, λοιπόν, από τη στιγμή που είναι εμπόρευμα, η πρόσβαση σε κάθε οικογένεια καθορίζεται με βάση την οικονομική της δυνατότητα. Αυτό λοιπόν εμείς αποκαλούμε τη βαρβαρότητα του καπιταλιστικού συστήματος. Ότι αντί να έχουν όλοι πρόσβαση, ισότιμα, ανεξάρτητα της οικονομικής τους κατάστασης στην αναβαθμισμένη φροντίδα υγείας και υπηρεσίες, αυτό εξαρτάται από την οικονομική τους κατάσταση. Και από αυτή την άποψη, ως αποτέλεσμα, είναι φανερό και τα λέω κωδικοποιημένα, ποια είναι? Είναι η υποβάθμιση των νοσοκομείων, των δημόσιων νοσοκομείων, η συρρήκνωσή τους, η συγκέντρωσή τους και βέβαια η συγχώνευση κλινικών και το κλείσιμο νοσοκομειακών μονάδων που κάνει και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ στο όνομα, λέει, επιστημονικών κριτηρίων. Αλήθεια, ποια επιστημονικά κριτήρια είναι αυτά που οδήγησαν σε μείωση κατά 10.000 θέσεων της κλίνης? Ποια είναι αυτά τα επιστημονικά κριτήρια? Αντίθετα, η μείωση των κλινών αναδεικνύει και την οξύτητα του προβλήματος. Υπάρχουν έλλειψη σε μηχανήματα, σε υποδομές, έλλειψη σε μεθ, έλλειψη σε ανθρώπινο δυναμικό. Και αυτό που υπάρχει ζει σε συνθήκες τεράστιες εντατικοποίησης. Γι' αυτό υπάρχουν οι παραιτήσεις, οι πρόορες συνταξιοδοτήσεις. Και βεβαίως, κύριε Υπουργέ, εμείς το λέμε καθαρά, δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Δεν κάνουμε κριτική μόνο στην ελληνική κυβέρνηση. Είναι πανευρωπαϊκό φαινόμενο. Και οι τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό, αλλά και σε φάρμακα που λέγατε πριν. Δεν μας πείθετε εμάς. Εμείς το ξέρουμε. Και ίσως μας επιβεβαιώνετε όταν λέμε ότι είναι πρόβλημα του καπιταλιστικού συστήματος. Οι τεράστιες ελλείψεις στο φάρμακο που υπήρχε σε παγκόσμιο επίπεδο. Και σε ορισμένες χώρες, ακόμη πιο ανεπτυγμένες, πολύ περισσότερο από ό,τι στη χώρα μας. Άρα λοιπόν, τη δικιά μας επιχειρηματολογία ενισχύεται με τα στοιχεία τα οποία δώσετε για τις ελλείψεις στο φάρμακο. Όταν βγαίνει η ίδια η Υπουργός υγειονομικής πολιτικής στη Γαλλία και λέει ότι το 87%
της Γαλλίας θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ιατρική έρημος. Τι σημαίνει, κύριε Υπουργέ, ότι υπάρχουν τεράστιες έλλειψεις σε υποδομές και νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό. Στη Γαλλία. Ποια? Τη Γαλλία. Όταν στη Γερμανία λείπουν, είναι κενές 35.000 θέσεις ιατρών, που αυξήθηκε την τελευταία δεκαετία κατά 40% αυτές οι κενές θέσεις. Και η έκθεση του ίδιου του Υπουργείου μιλάει ότι μέχρι το 2035 οι ελλείψεις θα ανέρχονται στο 1/3. Να λοιπόν, όταν λέμε λοιπόν ότι αυτή η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για εμπορευματοποίηση της υγείας οδηγεί σε αυτή την κατάσταση. Υπάρχει υποτυπώδης πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και μας φαίνεται ως αντιπαράθεση στην υποτυπώδη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που θα μπορούσε να αποσυμφορέσει την πίεση στα νοσοκομεία τον προσωπικό γιατρό. Αλήθεια? Μπορεί να υποκαταστεί στην πρωτοβάθμια ολοκληρωμένη φροντίδα υγείας ένας προσωπικός γιατρός? Τολμάτε και λέτε ότι είμαστε αντίθετοι στην πρόληψη και στα προγράμματα τα οποία είναι προσωρινά προγράμματα. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Είναι χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ. Όταν τελειώσουν αυτοί οι πόρτες, θα σταματήσουν και αυτά τα προγράμματα. Όταν εμείς μιλάμε για ολοκληρωμένη φροντίδα πρόληψης συνολικά για όλο το λαό. Μα φέρνει σαν παράδειγμα αυτό το οποίο επί της ουσίας είναι τζίρος στα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα. Αυτό είναι τα προγράμματα σας της πρόληψης. Εμείς μιλάμε για ολοκληρωμένη πρόληψη για το σύνολο του λαού. Χωρίς ημερομηνία έλξη δικιά σας και ημερομηνία έλξη τα προγράμματά σας. Όσο διαρκούν οι χρηματοδότηση των προγραμμάτων αυτών. Και από αυτή την άποψη, όλη αυτή η κατάσταση έχει αυξήσει και τον κύκλο εργασιών και την κερδοφορία των ιδιωτικών νοσηλευτικών μονάδων. Υπάρχει μια τεράστια αύξηση του κόσμου όσον αφορά τη συμμετοχή του στα νοσήλια, στη φαρμακευτική δαπάνη, αλλά και στις εισφορές υγείας. Παράλληλα με τη συνολικότερη αύξηση της φορολογίας και τη μείωση των λαϊκών εισοδημάτων. Και το θεωρείτε αυτό επίτευγμα? Ότι μειώσατε, λέτε, την δημόσια δαπάνη για το φάρμακο και ταυτόχρονα παρέμεινε σταθερή η συνολική δαπάνη. Αυτά τα 3 δισεκατομμύρια λοιπόν που μειώθηκε η δημόσια δαπάνη, ποιος τα πλήρωσε? Ο κόσμος από την τσέπη του. Ο κόσμος από την τσέπη του, γιατί προσέξτε, μας είπατε ορισμένα στοιχεία, τα οποία όμως αυτά τα μαθηματικά είναι μαθηματικές ακροβασίες, εμείς τις χαρακτηρίζουμε. Γιατί δεν μπορεί να αυξάνει τη δημόσια δαπάνη και να μειώνει το clawback. Εξηγήστε το μας αυτό πώς μπορεί να γίνει. Πώς μπορεί να γίνει αυτό όταν αυξάνει τη δημόσια δαπάνη να μειώνει το clawback? Λογικά θα αυξάνεται και το clawback, γιατί είναι ποσοστιαίο στη δημόσια δαπάνη. Δεύτερον, προσέξτε. Κάνατε ασκήσεις λογικής. Τι θυμίζω, αυτές τις ασκήσεις που κάναμε στο σχολείο. Ο αστυνομικός είναι όργανο, το μπουζούκι είναι όργανο, άρα λοιπόν ο αστυνομικός είναι μπουζούκι. Επειδή λοιπόν έχουμε ορισμένα αιτήματα που είναι τη φαρμακοβιομηχανία, στηρίζει το ΚΚΕ τη φαρμακοβιομηχανία. Αλήθεια? Τολμάτε και ισχυρίζεστε τέτοιο πράγμα. Και σας λέμε πολύ συγκεκριμένα. Τις τιμές ποιος τις καθορίζει για τις φαρμακοβιομηχανίες που θα πουλάνε τα φάρμακα? Οι κυβέρνησες τις καθορίζουν. Μηδενίσθετες. Λέω μηδενίσθετες άμα είναι έτσι. Λέτε πως είναι η αντίφαση. Πού βρίσκεται η αντίφαση? Εσείς το λέτε λοιπόν ότι βρίσκεστε σε αντίφαση. Τολμάτε και λέτε, για παράδειγμα, ότι οι παράλληλες εξαγωγές, βεβαίως, οι παράλληλες εξαγωγές είναι σε αντίθεση με τα συμφέροντα των φαρμακοβιομηχανιών και μάλιστα των πολυεθνικών και ισχυροποιούν τους μεγάλους φαρμακέμπορους. Αλλά αυτό είναι ένα παιχνίδι μοιράσματος του κέρδους που αφήνει αδιάφορο το λαό και το ΚΚΕ αν θα έχει φτηνό φάρμακο ή όχι. Εμείς λοιπόν αυτούς βάζουμε στόχους πάλης. Που προσέξτε, οι στόχοι πάλις είναι προσωρινού χαρακτήρα, οδηγούν σε ανακούφιση το λαό, δεν αντιμετωπίζουν συνολικά το πρόβλημα, είναι ημίμετρα. Η συνολική λύση του προβλήματος βρίσκεται στην κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής και στη φαρμακοβιομηχανία. Για να υπάρχει φτηνό φάρμακο, δωρεάν φάρμακο για όλο το λαό. Γιατί η αντίφαση συνολικότερη, κύριε Υπουργέ, με το φάρμακο, που είναι και αποκαλυπτικό του μεγέθους της καπιταλιστικής βαρβαρότητας, είναι εξής. Πώς είναι δυνατόν να αυξάνεται ο κύκλος εργασιών των φαρμακοβιομηχανιών όλα αυτά τα χρόνια? Να αυξάνονται οι εξαγωγές κατά 180% την τελευταία πενταετία αυξήθηκαν. Να αυξάνονται οι δυνατότητες που παρέχει αντικειμενικά η επιστήμη και η τεχνολογία και η έρευνα για την παραγωγή φαρμάκων και ταυτόχρονα να υπάρχουν ελλείψεις.
Και ελλείψεις όχι μόνο στη χώρα, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο. Γιατί υπάρχουν αυτές οι ελλείψεις? Γιατί όταν το κέρδος που αποτελεί το κίνητρο λειτουργίας φαρμακοβιομηχανίας δεν είναι επαρκές, τότε δεν θα παράγουν. Μας είπατε για την εφοδιαστική αλυσίδα ότι οι πρώτες ύλες παράγονται στην Ασία. Ποιος το επέβαλε αυτό? Η λογική του κέρδους δεν το επέβαλε. Προτίμησαν οι Ευρωπαίοι λοιπόν να μην παράγουν πρώτες ύλες και να μεταφέρουν την παραγωγική δραστηριότητα στην Κίνα και στην Ινδία για χαμηλότερο κόστος παραγωγής, άρα αύξηση της κερδοφορίας και να προσφέρθηκε η αντίφαση. Άρα λοιπόν είναι επιλογή κέρδους, όχι δυνατότητες ότι δεν μπορούν να παράγουν. Από αυτή λοιπόν την άποψη, κύριε Υπουργέ, σήμερα αναδεικνύεται. Ποιο ζήτημα αναδεικνύεται? Αναδεικνύεται το ζήτημα ότι ενώ υπάρχουν παραγωγικές δυνατότητες, δεν γίνεται παραγωγή. Και προσέξτε, αφήστε τώρα εδώ. Ακούστε, υπάρχουν αυτά τα εργοστάσια και είναι πολύ, γιατί υπάρχει μια γενναιόδορη πολιτική απόλυση της κυβέρνησης προς τη φαρμακοβιομηχανία. 20 εκατομμύρια χάρισε ο ΣΥΡΙΖΑ σε μια χρονιά, αύξησε τις τιμές την τελευταία χρονιά. Εσείς χαρίζετε περισσότερα, αυξάνετε τιμές και ταυτόχρονα και τις επιδοτήσεις. Αυτά δεν είναι χρήματα? Αυτά δεν είναι χρήματα που τους δίνετε για να κάνουν τι? Να κάνουν το φάρμακο εμπόρευμα. Ενώ αντίθετα, όλη αυτή η δυνατότητα η οποία υπάρχει για να παράγεται φάρμακο δωρεάν μέσα από την κοινωνικοποιημένο τομέα της οικονομίας, την κοινωνικοποίηση συνολικά της οικονομίας, το σπαταλάτε στη λογική του κέρδους. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι κάθε φορά? Να υπάρχουν οι ελλείψεις. Γιατί όσο και αν προσπαθείτε να αντιμετωπίσετε αυτή την κατάσταση, ξέρω ότι είναι αδιέξοδη. Όπως είναι αδιέξοδο να κυνηγάς τον ίσκιο σου και να μην μπορείς να τον πιάσεις. Το ίδιο πράγμα κάνετε. Αυτή λοιπόν την αντίφαση δεν την αντιμετωπίζετε. Όσα κίνητρα και αν δώσετε στη φαρμακοβιομηχανία, όσα αυτές τις τιμές και να κάνετε, δεν πρόκειται να αντιμετωπίσετε το γεγονός ότι θα υπάρχουν ελλείψεις. Γιατί είτε είναι τεχνητές, είτε είναι συγκεκριμένες. Γιατί το κίνητρο τους είναι το κέρδος. Εμείς αυτό λέμε, ότι πρέπει να καταργηθεί επί της ουσίας. Η οικονομία δεν μπορεί να βασίζεται στο κέρδος. Η παραγωγική δραστηριότητα δεν μπορεί να βασίζεται στο κέρδος. Πρέπει να βασίζεται στην ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Αυτός είναι ο στόχος του ΚΚΕ, κύριε Υπουργέ. Και αυτός ο στόχος φαίνεται ότι είναι ο μόνος ρεαλιστικός, που απαντάει στις αντιφάσεις, απαντάει στην κρίση του συστήματος και βεβαίως μπορεί αποτελεσματικά να ικανοποιήσει τις σύγχρονες και διευρυμένες ανάγκες όλου του λαού και της νεολαίας. Και απέναντι σε αυτό το στόχο καλούμε λοιπόν τα πλατεία λαϊκά στρώματα σήμερα να συγκεντρωθούν μαζί με το ΚΚΕ για να περιορίσουν τις τεράστιες απώλειες τις οποίες έχουν και ταυτόχρονα να διαμορφώσουν τον δρόμο προς αυτή την προοπτική. Βεβαίως, στη διάθεσή σας να ξαναπαντήσουμε στα ζητήματα τα οποία θα βάλετε.